Φίλες και φίλοι, είτε είστε δημοσιογράφοι, είτε αλληλέγγυοι, σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Τη συνέντευξη τύπου τη δίνουμε 2 χρόνια και 2 μήνες μετά την έναρξη της μεγάλης απεργίας πείνας των 300 μεταναστών εργατών, για να ενημερώσουμε για ορισμένα πράγματα, να κάνουμε ορισμένες καταγγελίες και να καταθέσουμε και τις απόψεις μας για κάποια θέματα. Εμένα με λένε Νίκο Γιαννόπουλο, είμαι στην πρωτοβουλία αλληλεγγύης που υπήρχε τότε, είχε δημιουργηθεί στους 300 απεργούς πείνας. Ο Θανάσης ο Καραμπέλης ήταν γιατρός και ψυχή του ιατρικού teams στην Ιπατία, όπου όσοι είχατε τότε και όσοι συμπλακεί θυμάστε τι αγώνας έγινε για τη διατήρηση μιας στοιχειώδους υγείας των απεργών πείνας. Ο Σεραφείμ Σεφεριάδης είναι πανεπιστημιακός καθηγητής στο Πάντιο. Είχε τρέξει πολύ για το συντονισμό των πανεπιστημιακών δασκάλων, ειδικά τις πρώτες μέρες, τις άγριες, εδώ στη νομική. Και ο Χαλιάνα Αλία Χλάουη ήταν απεργός πείνας στην Ιπατία. Η απεργία πείνας του Γενάρη-Μάρτη του 2011 ήταν ένας μεγάλος αγώνας. Ένας αγώνας που είχε υποθεί και τότε, είχε έναν εμβληματικό χαρακτήρα, γιατί εκτός όλων των άλλων ήταν η μεγαλύτερη απεργία πείνας μεταναστών στην ευρωπαϊκή ιστορία, και παράλληλα γιατί ήρθε σε μια σκληρή αδυσόπιτη αντιπαράθεση με το κράτος σε όλες του τις πλευρές, με τα κυρίαρχα ΜΜΕ σε όλους τις πλευρές, ειδικά τις πρώτες μέρες του αγώνα. Χάρη στον αποφασιστικό και ηρωικό αγώνα των απεργών πείνας, αυτός ο αγώνας κατάφερε να εξελιχθεί, να αναπτυχθεί, να αντιστρέψει σε μεγάλο βαθμό το δύσκολο, βαρύ κλίμα της εποχής, να κερδίσει ένα μεγάλο κομμάτι συμπάθειας, να συσπυρώσει μεγάλα τμήματα του κινήματος. Κατάφερε τέλος να αναγκάσει την κυβέρνηση να υποχωρήσει, να δεχτεί ένα μέρος των ετοιμάτων των απεργών πείνας, να τους παράσχει βεβαιώσεις παραμονής με δικαίωμα και στο ταξίδι στις χώρες προέλευσής τους, και εξίσου ίσως και περισσότερο σημαντικό, να λυθούν και αιτήματα που ξεπερνούσαν τους ίδιους τους 300, όπως αυτά της μείωσης των ενσύμων που προϋποτίθονταν, χρειάζονταν για να ανανεώνονται οι άδειες παραμονής των μεταναστών, αλλά και τη μείωση των ενσύμων που χρειάζονταν για να ανανεώνονται τα ασφαλιστικά βιβλιάρια και των Ελλήνων εργαζομένων. Ήταν αγώνας πολύ δυνατός, δεν θα επεκταθώ άλλο, θα μιλήσουν και οι άλλοι φίλοι. Τι έγινε από τότε? Η κυβέρνηση δεν είχε δεχθεί το βασικό αίτημα που ήταν άδειες παραμονής και είχε βρεθεί μία μέση λύση, ας το πούμε έτσι, η οποία ήταν οι επαόριστον ανανεούμενες βεβαιώσεις παραμονής με βάση ένα νόμο που είχε ψηφιστεί λίγο πριν από την έναρξη της απεργίας πείνας. Όντως, το Μάρτι του 2011 οι 300 απεργοί πείνας πήραν τις βεβαιώσεις. Το Σεπτέμβρη του 2011 αυτές οι βεβαιώσεις ανανεώθηκαν και το Μάρτι του 2012 επίσης ανανεώθηκαν, αναεξάμεινο. Το Σεπτέμβριο του 2012, πάντα το πρώτο δεκαήμερο γίνονταν οι ανανεώσεις, απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες αρχές και από εκεί και πέρα αρχίζει μία διελκυστίδα εξαιρετικά προβληματική, με πάρα πολλά ψέματα και με πάρα πολύ εξευτελιστική συμπεριφορά από την πλευρά του κράτους, όχι μόνο για τους απεργούς πείνας, αλλά και για την ίδια του την αξιοπιστία, για τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν,
Το Σεπτέμβρη πάνε οι απεργοί πείνας στην Κρήτη, εδώ στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, ανάλογα που έμεναν, στα αρμόδια αστυνομικά τμήματα να ανανεώσουν τις βεβαιώσεις τους. Τους λένε οι αρχές, εμείς δεν έχουμε κάποια εντολή, δεν μπορούμε να πάρουμε τις αιτήσεις σας. Αρχίζουν οι σχετικές παρεμβάσεις, γίναν πολλές παρεμβάσεις το Σεπτέμβρη και προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Δημόσιας Τάξης, που είναι το καθήλυνα αρμόδιο για το θέμα των ανανεώσεων, αδειών παραμονής κλπ. Και προς το Υπουργείο Εσωτερικών και προς άλλες πλευρές της συγκυβέρνησης, κυρίως προς την πλευρά της Δημάρ και του Φώτη Κουβέλη. Κάποια στιγμή στα μέσα Οκτωβρίου ειδοποιούμαστε ότι θα δεχθούμε να έρθουν να καταθέσουν τις αιτήσεις, διότι το συζητάμε το θέμα, καθυστερεί, υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά να έρθουν να καταθέσουν αιτήσεις. Όντως, περί τα μέσα Οκτωβρίου, οι πρώην απεργοί πείνας πηγαίνουν στα αρμόδια τμήματα και καταθέτουν τις αιτήσεις τους. Σε συνάντηση που γίνεται τότε με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, το Δένδια, λέει ότι παίρνουμε τις αιτήσεις, μπαίνουν σε καθεστώς ανοχής, δεν λέμε ότι δεν θα τις ικανοποιήσουμε, αλλά θα περιμένουμε. Οι απεργοί πείνας δεν θέλουν τότε να σηκωθεί το θέμα, δηλαδή να καταγγείλουμε, να βγούμε, διότι θέλουν να μην γίνει πολύ δημόσιο, να μην πέσουν διάφοροι κακοί απάνω κλπ. Γι' αυτό και κρατάμε σκοπίμως χαμηλούς τόνους. Γίνονται πολλές πιέσεις και προς τη μεριά της κυβέρνησης και στα μέσα Νοεμβρίου, λίγο πριν το Πολυτεχνείο, ειδοποιούμαστε από την κυβέρνηση και την αστυνομία ότι να πάνε να πάρουν τις βεβαιώσεις παραμονής τους. Πραγματικά πηγαίνουν την άλλη μέρα και στα Χανιά και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τους λένε ναι, έχουμε εντολή, όμως δεν είμαστε έτοιμοι, ελάτε σε δύο μέρες. Μέσα σε δύο μέρες έρχεται το μήνυμα ότι δεν ισχύει, δεν θα δώσουμε άδειες βεβαιώσεις παραμονής. Έκτοτε, δηλαδή από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι τώρα, έχουν γίνει αλλεπάλληλες παρεμβάσεις, έγινε συνάντηση αντιπροσωπείας των ίδιων των απεργών πείνας στα γραφεία της Δημάρ με το Φώτη Κουβέλη, έγιναν συναντήσεις πολιτικών στελεχών, διότι ο Δένδιας δεν δεχόταν να συναντηθεί με δική μας, ας το πω έτσι, αντιπροσωπεία, πολιτικών στελεχών και με το Δένδια και με τον Προκόπη Παυλόπουλο και με άλλα στελέχη του κυβερνητικού συνασπισμού, ας το πούμε έτσι. Όμως, μέχρι τώρα που είμαστε σε ημερομηνία που θα έπρεπε να γίνεται η νέα ανανέωση, δεν υπάρχει απάντηση, παρότι ο Φώτης Κουβέλης δήλωσε και στους ίδιους απεργούς πείνας ότι συμφωνεί απόλυτα, ότι έχει κάνει ήδη παρέμβαση, γιατί είχε γίνει και προηγούμενη συνάντηση το φθινόπωρο μαζί του, και ότι θεωρεί ότι το θέμα θα λυθεί, όμως το θέμα δεν λύνεται. Και όχι μόνο το θέμα δεν λύνεται, αλλά κατά παράβαση ακόμα και αυτού του ελάχιστου που είχε πει ο Δένδιας, συλλαμβάνεται πρώην απεργός πείνας, ο Μοχάμετ Αΐτ Αλί, Μοχάμετ Αΐτ Αλί, πριν ένα μήνα περίπου, κρατείται στο Αλλοδαπών, έχει γίνει παρέμβαση και από δικηγόρο, τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο που είναι εδώ, αλλά και από πολιτικά στελέχη, ότι εν πάση περιπτώσει είχατε πει ότι όσοι έχουν κάνει αιτήσεις είναι σε καθεστώς ανοχής. Τι κάνετε? Παρόλα αυτά κρατείτε με προεκλογική την απέλαση. Και τέλος, πάλι την τελευταία περίοδο, ασκείται δίωξη, δεν καλούνται ως ύποπτοι, όπως είχαμε κληθεί την περίοδο της απεργίας πείνας κάποιοι αλληλέγγυοι, αλλά καλούνται ως κατηγορούμενοι πρώην απεργοί πείνας, με δύο κατηγορίες: τη φθορά ξένης ιδιοκτησίας και τη διατάραξη οικιακής ειρήνης για την παραμονή στο παλιό κτίριο της νομικής, της Σόλωνος, τις πρώτες μέρες του αγώνα.
Προφανώς πρόκειται για μιας γελίας, εκδικητικής και εντελώς ανέτειας δίωξης, διότι πέρα από το διάστημα που έχει περάσει, πέραν του ότι εμείς που είχαμε κληθεί τότε ως ύποπτοι, η δίωξη δεν προχώρησε, οι απεργοί πείνας μπήκανε στην νομική 2 μέρες μετά την οργανωμένη είσοδο σε αυτή. Δηλαδή, ήρθαν από την Κρήτη και από άλλες πόλεις και μπήκαν στην νομική, η οποία ήταν ήδη ανοιχτή, την Κυριακή, ενώ οι αλληλέγγυοι είχαμε μπει από την Παρασκευή σε συνεργασία με τους φοιτητικούς συλλόγους του συγκροτήματος και βεβαίως ενημερώνοντας και τις Πρετανικές αρχές. Καταρχάς, απαιτούμε την άμεση αποφυλάκηση του Μοχάμετα Ιταλή, την ανανέωση όλων των βεβαιώσεων παραμονής και βεβαίως την πάυση κάθε δίωξης κατά των πρώην απεργών πείνας. Θεωρούμε ότι μέσα στο πλαίσιο αυτής της περίοδου, με την επίθεση στην ηθαγένεια, με τον κρατικό κυβερνητικό ρατσισμό κλπ, έχει πολύ μεγάλη σημασία η υποστήριξη των πρώην απεργών πείνας και του μηνύματος του αγώνα τους. Και δηλώνουμε ότι με όσα μέσα διαθέτουμε, σε αυτή τη δύσκολη, πυκνή, κρίσιμη περίοδο, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Πραγματικά είναι 2 χρόνια τώρα από το Μάρτιο του 2011 που αυτός ο αγώνας, ο επικός θα έλεγα εγώ αγώνας, ο ηρωικός αυτός αγώνας αποδείχθηκε νικηφόρος και ήταν ένα συγκλονιστικός πραγματικά αγώνας. Ήταν μοναδική περίπτωση 300 απεργοί πείνας στην Ευρώπη που πραγματικά έτρεμε η καρδιά μου ότι κάποιοι από αυτούς θα πάθουν ζημιά στην υγεία τους, μπορούν να χάσουν και τη ζωή τους. Ήταν πραγματικά ένα εξαιρετικά επικίνδυνο να έχεις 300 απεργούς πείνας, πείνας μέχρι θανάτου, πείνας απεργούς πείνας, απεργούς και δίψας. Σε κάποια στιγμή η απεργία πείνας, επειδή δεν είχε διέξοδο, έγινε απεργία δίψας. Και όταν κάνεις απεργία δίψας, τα περιθώρια επιβίωσης είναι ελάχιστα. Αρχίσαμε λοιπόν πραγματικά να φοβόμαστε ότι θα χάσουμε ανθρώπους. Εδώ πρέπει να πούμε ότι μας βοήθησαν πάρα πολύ οι αλληλέγγυοι. Αν είναι ένα φαινόμενο πραγματικά μοναδικό στην ελληνική κοινωνία, μια απεργία 300 εργατών είναι εξίσου τεράστιο φαινόμενο αυτό το κίνημα των αλληλέγγυων που ανατύχθηκε γύρω από αυτή την απεργία. Έδειξε ότι η ελληνική κοινωνία είναι μια κοινωνία, αλληλέγγυα κοινωνία. Εγώ έμεινα έκπληκτος από αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι μια κοιμόμενη δύναμη, αυτή η δύναμη του ελληνικού λαού, πραγματικά. Αυτή η απεργία κατάφερε να συμφιλειώσει αντίθετα με τις επιθυμίες της κυβέρνησης και της πλουτοκρατίας, κατάφερε να συμφιλειώσει τους ξένους και τους Έλληνες εργάτες. Συναντούσα ανθρώπους που μου έλεγαν τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά, θα πεθάνουν αυτά τα παιδιά. Φτάσαμε στο τέλος να νοσηλεύουμε στα νοσοκομεία δεκάδες απεργούς μήνας κάθε μέρα. Απεργούς πείνας και δίψας κάθε μέρα. Θα πρέπει να πούμε ότι μας βοήθησε πάρα πολύ το ΕΚΑΒ και μας βοήθησαν και πάρα πολλοί γιατροί και πάρα πολλοί φοιτητές. Έτσι. Και στα νοσοκομεία και στην Ιπατία. Δεν μας βοήθησαν πολλές διοικήσεις στο νοσοκομείο και πολύ μεγάλο γιατροί και το κράτος και το Υπουργείο και ο Λοβέρδος και το Κελπνό που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να δυσφημίσουν τον αγώνα των απεργών. Φτάσανε να μιλάνε για βόμβα στην υγεία των Αθηναίων. Και κατήγγειλα το Λοβέρδο τότε ότι διασπείρει ψευδείς ειδήσεις και κάλεσα τον εισαγγελέα να επέμβει. Και δεν τόλμησε να προχωρήσει το Κελπνό. Και κυνηγήσαμε τους εγκάθετους του Κελπνό που θέλαν να μπουν παραβιάζοντας το Σύνταγμα μες στην Ιπατία. Οι φρουροί του Συντάγματος. Αυτός ο αγώνας των απεργών πείνας ήταν αγώνας όλων των εργατών. Δεν ήταν αγώνας μόνο των ξένων, ήταν αγώνας και των Ελλήνων εργατών. Αγκαλιάστηκε από τους Έλληνες εργάτες, γι' αυτό και κέρδισε, όχι μόνο για τους μετανάστες, κέρδισε και για τους Έλληνες εργαζόμενους. Και στην πραγματικότητα συμφιλίωσε τους Έλληνες και τους ξένους εργάτες. Αυτό δεν μας το συγχώρεσε το κράτος της καταστολής. Το κράτος που εδώ και δεκαετίες, από την εποχή Σιμίτη τουλάχιστον, προπαγάνδιζε τον απασχολήσιμο εργαζόμενο, τα λόγια του Σιμίτη,
Ο εργαζόμενος από εδώ και μετά να απασχολήσιμος και να φροντίζει και για την αυτασφάλισή του, μας έλεγε ο Σιμίτης. Από τον απασχολήσιμο εργαζόμενο φτάσαμε στον άνεργο, στον ανασφάλιστο και τελικά στον αναλώσιμο. Είμαστε, φίλοι, στην εποχή του αναλώσιμου ανθρώπου. Μιλάμε για την Ελλάδα και την Ευρώπη του πολιτισμού και του διαφωτισμού και του ανθρωπισμού, αλλά ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι μία μάσκα, ένα πρόσχημα που έχει καταπέσει και έχει αποδείξει το απάνθρωπο, το μεσαιωνικό, το βάρβαρο πρόσωπο της εξουσίας, τη θεολογία του οικονομικού φονταμενταλισμού που μετατρέπει την Ευρώπη για τρίτη φορά σε μια δεκαετία, σε μια εκατονταετία, σε ολοκαύτωμα των εργαζομένων. Φίλοι, είμαστε σε έναν παγκόσμιο πόλεμο, τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ακήρυκτο πόλεμο, 30 χρόνια τώρα. Είναι ο πόλεμος του κεφαλαίου κατά της εργασίας και είναι ο πόλεμος των πλούσιων κατά των φτωχών. Να το πούμε έτσι ξεκάθαρα. Απροσχημάτιστα. Χρειαζόμαστε ένα νέο διαφωτισμό, ένα νέο ανθρωπισμό που θα βάλει στο κέντρο τον άνθρωπο σαν αξία κάθε αυτόν, σαν αυταξία. Που ποτέ δεν θα είναι μέσο, αλλά θα είναι πάντοτε σκοπός. Ο τελικός σκοπός κάθε πράξη μας. Αυτό είναι το κριτήριο για κάθε απόφαση και για κάθε πράξη. Η κυβέρνηση λοιπόν σε αυτόν τον αγώνα που ανέδειξε αυτές τις αξίες ιτήθηκε. Και δεν μας το έχει συγχωρήσει αυτό, ότι ιτήθηκε. Και προσπαθεί να πάρει τη ρεβάνς, να εκδικηθεί. Χρησιμοποίησε τότε τους ξένους εργάτες σαν πολιορκητικό κρυό για να αποδομήσει τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων. Και ενώ παρουσιάζεται σαν φρουρός νομιμότητας, αυτή η κυβέρνηση και οι τρεις κυβερνήσεις που πέρασαν μέχρι τώρα, τι κάνουν στην πραγματικότητα? Μιλάνε για εργασία και για εργατικά δικαιώματα και για ανάκαμψη και επιδιώκουν την παράνομη εργασία. Να πούμε ποιο είναι το κέντρο του προβλήματος. Τι κάνανε αυτοί οι 300 εργάτες απεργή πείνας? Ζητάγανε να νομιμοποιηθούν. Και οι φρουροί της νομιμότητας θέλαν να τους κρατάνε στην παρανομία. Και αυτό κάνουν και σήμερα. Οι εργάτες επιμένουν ότι θέλουν να είμαστε νόμιμοι και το κράτος του νόμου και του συντάγματος θέλει τους εργάτες παράνομους. Είναι θειασότης ο παδός προαγωγός της παρανομίας. Μιλάει για έσοδα και για ανάπτυξη. Και ενώ στην πραγματικότητα υποστηρίζει και προάγει την παράνομη εργασία, τη μαύρη εργασία. Την εργασία χωρίς ασφαλιστικές εισφορές. Την εργασία χωρίς φορολογία, φορολογικά έσοδα. Καλύπτεται πίσω δήθεν από την νομιμότητα και κάθε πράξη της ελέγχεται ως παράνομη και αντισυνταγματική. Αυτή είναι έχουμε απέναντί μας. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Η τρόικα, η κυβερνητική του εσωτερικού, η οποία υλοποιεί τις επιταγές των επικυρίαρχων της τρόικας του εξωτερικού, οδηγώντας τους Έλληνες εργαζόμενους μαζί με τους ξένους σε ολοκαύτωμα. Αυτός ο αγώνας θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι και οι Έλληνες εργαζόμενοι ότι είναι αγώνας όλων. Στο πρόσωπο των ξένων εργατών δικαιώθηκαν και οι Έλληνες εργαζόμενοι. Εάν χάσουν οι ξένοι εργάτες, θα χάσουν οι Έλληνες εργάτες. Οι Έλληνες εργαζόμενοι. Είναι αγώνας όλου του λαού. Και στο όνομα αυτού του λαού, ο αγώνας αυτός πρέπει να κερδιθεί. Το λόγο έχει ο Χαλιάνα Αλιαχλάουη, που ήταν στους απεργούς πείνας της Ιπατίας. Καταρχήν, από τον Σεπτέμβριο που έχουμε δώσει την αίτηση για να ανανεώσουμε το εξάμηνο, από τότε περιμένουμε μέχρι τώρα, που δεν έχει ακόμα η απάντηση. Και πριν από δύο μήνες περίπου ή ένα μήνα ή ενάμιση, μας κατηγορεί που μπήκαμε εδώ παράνομοι στην νομική. Δηλαδή βρήκαν την ευκαιρία να την αρπάξουν και την ίδια στιγμή, σαν να παραπεί στους άλλους που μας στηρίζαν και τα λοιπά, να μείνω στα αυγά τους, να μην μπαίνω στα θέμα μας. Και μέχρι τώρα, εγώ προσωπικά, το λόγο που θέλω να ξέρω γιατί μπήκαμε εδώ, που λένε αυτοί οι παράνομοι, εμείς μπήκαμε νόμιμοι και μπήκαμε για όλους τους εργαζόμενους και να είναι όλοι οι μετανάστες νόμιμοι. Δεν μπήκαμε μόνο για εμάς οι 300. Και αυτά. Και η υπομονή μας έχει φτάσει σε ένα σημείο που εντάξει. Και δεν θέλουμε να πάει αυτό το αγώνα τόσο χαμένο μετά από τόσο καιρό.
και καταφέραμε κάποια πράγματα. Να πω καταρχάς ότι η εξέλιξη η οποία μας φέρνει σήμερα εδώ είναι δυστυχώς απολύτως αναμενόμενη. Δεν πρόκειται παρά για ένα ακόμα βήμα από αυτό που όλοι πλέον συνειδητοποιούμε και κατανοούμε ως είτε συρρήκνωση της δημοκρατίας, είτε για να το πω λίγο πιο απλά, εκβαρβαρισμό και εκφασισμό της δημόσιας ζωής. Όλα αυτά τα φαινόμενα, οι μη ανανεώσεις των αδειών παραμονής, οι επαναχωρήσεις, οι οποίες ευτελίζουν την εξουσία, αλλά έχει αυτοευτελιστεί τόσες πολλές φορές μέχρι τώρα, εν τέλει οι επιχειρήσεις σκούπα και οι διώξεις, τις οποίες βλέπουμε, είναι ένα ακόμα βήμα που μπορεί να προστεθεί ως ειδοποιό γνώρισμα αυτού του ιδιότυπου πολιτεύματος που βιώνουμε, που θα μπορούσαμε περιπεκτικά να την αποκαλέσουμε τη δημοκρατία των χημικών, των αστυνομικών επιδρομών σε αυτοδιαχειριζόμενους χώρους όπως αυτός που μας φιλοξενεί, αλλά και σε σχολεία, έτσι. Τη δημοκρατία του ρατσιστικού σκεπτικού, του νέου νόμου περί ηθαγένειας, παράλληλα σε ένα πολίτευμα που επίσης αυτοσαρκαστικά ευαγγελίζεται την εντός εισαγωγικών ανάπτυξη μέσα από την πλήρη κατεδάφιση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων σε συνδυασμό με τον πολλαπλασιασμό των πρατηρίων αγοράς χρυσού, έτσι, και των ληστρικών νεοαπικιακών εκμεταλλεύσεων. Σε λίγο η μόνη επένδυση που θα έχει νόημα και που θα γίνεται θα είναι αυτό, τα πρατήρια αγοράς χρυσού και οι νεοαπικιακές ληστρικές εκμεταλλεύσεις. Βεβαίως αυτά τα δύο πάνε μαζί, προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα αυτή η καταλύστευση και η καταβαράθρωση της κοινωνίας, απαιτείται παραδειγματική και αμήλικτη, θα πρόσθετα, πάταξη κάθε αντίστασης. Αυτό είναι το μεγάλο εγχείρημα, το οποίο εξυφαίνει και το φασισμό. Με πράξη ακριβώς όπως η καταστολή και ο νόμος για την ηθαγένεια, ή δίθεν παραλήψεις όπως είναι η συστηματική συγκάλυψη των εγκλημάτων του νεοναζισμού. Και από αυτό νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία και δεν μπορεί να μένει αμφιβολία στον καθένα. Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο είναι επίσης φυσικό ότι οι θύματα θα τείνουν να είναι οι πιο αδύνατοι, με πρώτους βέβαια και καλύτερους όπως πάντα τους μετανάστες. Όμως, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, οι μετανάστες εργάτες απεργή πείνας της νομικής και της υπατίας στοχοποιούνται και για δύο τουλάχιστον επιπλέον λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ο υποδειγματικός και ηρωικός αυτός αγώνας που διεξήγαγαν, όπως εξήγησε και ο γιατρός, οι άνθρωποι αυτοί ήταν πραγματικά διατεθειμένοι να θυσιάσουν τη ζωή τους, ήταν ένας αγώνας που έδειξε σε πείσμα των αρχικών εκτιμήσεων τις τεράστιες δεξαμενές αγωνιστικής αλληλεγγύης που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, όπως εξηγήθηκε. Και ότι αν προβληθεί σωστά, με πολιτική αποφασιστικότητα και φαντασία, το δίκαιο των ανθρώπων αυτών ως εργαζόμενων που υφίστανται υπερεκμετάλλευση, απηχεί, μπορεί να απηχεί τις αγωνίες ολόκληρης της κοινωνίας. Είναι κάτι που δύο χρόνια μετά την πρώτη κατάληψη στη νομική, καμιά φορά το ξεχνούμε, αλλά όταν πρωτοδόθηκε η πρώτη συνέντευξη τύπου, με πολλούς από τους παριστάμενους να την συγκροτούν, λίγοι φανταζόμασταν ότι θα υπήρχε τόσο μεγάλη υποστήριξη και ο αγώνας αυτός θα κατάφερνε να συγκινήσει τόσα πολλά πλατιά στρώματα της κοινωνίας. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να το επαναλάβουμε αυτό, να το τονίσουμε και να σταθούμε ότι οι μετανάστες δεν είναι μόνοι τους,
Ειδικά σήμερα που το παλιό σύνθημα «Είμαστε όλοι μετανάστες» περιγράφει περισσότερο ίσως από ποτέ την καθημερινότητα και την προοπτική της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας. Αυτό ίσχυε και τότε, ισχύει όμως και τώρα ότι είμαστε όλοι μετανάστες. Και αυτό είναι το κύριο νόημα βέβαια της συνάντησής μας εδώ και με πάει και στο δεύτερο λόγο της στοχοποίησης. Ότι ο αγώνας των 300 δεν ήταν μια απλή διαμαρτυρία. Δεν ήταν μια συμβατική, συνηθισμένη δράση που απευθύνονταν στα μέσα ενημέρωσης για να κάνει καλή εντύπωση. Ήταν ένας μαχητικός αγώνας. Ένας αγώνας που δεν έγινε για επικοινωνιακές ανάγκες, για να παίξει ωραία στα δελτία των 8, συγκρούστηκε με τα δελτία των 8. Παρήγαγε άλλο νόημα και ανέτρεψε το αφήγημα των μέσων ενημέρωσης, υποχρεώνοντας, επιβάλλοντας με τη δύναμη της κοινωνίας και των αλληλέγγυων έναν άλλο λόγο. Και ως τέτοιος αγώνας κατάφερε να διαρρήξει αυτό που λέμε τις θεσμικές κανονικότητες τρόμου και υποταγής, σαν και αυτές που καθημερινά εκπέμπονται από τα μέσα ενημέρωσης τα κυρίαρχα και με τα οποία βομβαρδιζόμαστε όλοι απεινώς. Καταφέρνοντας έτσι να φέρει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο το πρόβλημα, στις πραγματικές τους διαστάσεις, δείχνοντας, να το πω αυτό, πού, τι και για ποιο σκοπό χρειάζεται το πανεπιστημιακό άσυλο, το οποίο επίσης υπονομεύεται διαρκώς, στην πραγματικότητα έχει αρθεί. Το πανεπιστημιακό άσυλο δεν είναι κάτι από το παρελθόν, το οποίο δεν χρειάζεται, όπως λεγόταν την εποχή εκείνη, στις συνθήκες δημοκρατίας, αλλά είναι ακριβώς για να οργανώνει τους αγώνες για το δίκαιο κόντρα σε φαύλες και παράνομες νομιμότητες, οι οποίες νομοθετούν ως βάρβαροι. Και ο αγώνας αυτός των 300 προειδέασε ακόμα για το τι χρειάζεται ώστε οι αγώνες που δίνει η κοινωνία και θα εξακολουθήσει να δίνει να νικήσουν, να είναι αποτελεσματικοί. Τέτοιοι αγώνες, τέτοια αποτελέσματα και οι προϋποθέσεις που έχουν, βέβαια δεν είναι σε καμία περίπτωση διατεθειμένη να ανεχθεί η φαύλη εξουσία των ημερών. Και από τα παραπάνω νομίζω ότι συνάγεται για όλους αυτούς τους λόγους ότι ο αγώνας των 300 εξακολουθεί, επίσης περισσότερο από ποτέ, να είναι και σήμερα επίκαιρος. Η νέα συνολική επιβολή στρέφεται βέβαια όχι μόνο εναντίον τους, αλλά και εναντίον ολόκληρης της κοινωνίας, η οποία πράγματι δέχεται επίθεση σε κάθε τομέα της ζωής της. Όμως, η αποφασιστική υπεράσπιση των μεταναστών, πέρα από την αυτονόητη υπεράσπιση της δικαιοσύνης, επαναλαμβάνω συχνά και έτσι πως πάνε τα πράγματα περίπου νομοτελειακά, κόντρα στη φαύλη νομιμότητα, κόντρα στους νόμους, δηλαδή η προϋπόθεση για να υπερασπίσει κανείς το δίκαιο είναι να βγει έξω από το νομικό πλαίσιο το οποίο θεσπίζεται, έχει ιδιαίτερη, πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Σε μια εποχή απόλυτου συστημικού αδιεξόδου και της φασιστικής απειλής, μας υποχρεώνει όλη αυτή η συζήτηση να σκεφτούμε ότι το πρόβλημα των μεταναστών, το πρόβλημα της ηθαγένειας, το πρόβλημα των κατεδαφιζόμενων εργασιακών δικαιωμάτων δεν έχει εθνότητα, δεν έχει φύλη ή χρώμα, αλλά είναι πρόβλημα που για να αντιμετωπιστεί απαιτείται συσπήρωση όλων των αδύναμων πέρα από εθνότητες και με διεθνείς ορίζοντες. Συνεπώς, η με κάθε μέσο υποστήριξη των μεταναστών είναι στις μέρες μας πράξη έμπρακτης διεθνούς αλληλεγγύης. Αυτό που είπε και ο γιατρός, ότι επαναφέρει μια πραγματικότητα που βιώθηκε την εποχή εκείνη, δηλαδή το ότι ο αγώνας ένωσε Έλληνες και ξένους εργάτες, και αυτό είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να
ατενίσουμε έξοδο από την κρίση και τα αδιέξοδα του συστήματος. Θα έλεγα λοιπόν καταλήγοντας ότι με την έννοια αυτή το καθήκον της διαρκούς υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μεταναστών είναι βασική πολιτική ανάγκη του σήμερα για ό,τι έρχεται αύριο.